Στη σελίδα Λίχνος, ο πατέρας Χρύσανθος μοιράστηκε με τους αναγνώστες του το εξής θαυμαστό περιστατικό. Πριν από αρκετά χρόνια, πήγε ένας ιερέας να κοινωνήσει κάποιους ασθενείς στο νοσοκομείο των Λιμωδών Νόσων. Ζήτησε τότε από τον κληρικό κάποιος γιατρός που εργαζόταν στο νοσοκομείο αυτό να κοινωνήσει και αυτός. Γιατί το έκανε άραγε? Από περιέργεια, από απιστία, κανείς δεν γνωρίζει. Ο παππούλης τότε τον κοινώνησε και αυτόν. Ο γιατρός όμως, πονηρά σκεπτόμενος, δεν κατάπιε τη θεία κοινωνία, αλλά την κρατούσε μέσα στο στόμα του. Και αμέσως τότε ο γιατρός πήγε στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Λιμωδών τη θεία κοινωνία που κρατούσε στο στόμα του χωρίς να την καταπίνει και την έδωσε στον μικροβιολόγο για εξέταση και ανάλυση. Είναι σοκαριστικό το τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης δεν έδειξαν κρασί και ψωμί. Έδειξαν αίμα και σάρκα ανθρώπου. Ο γιατρός, ο οποίος δεν θέλησε ποτέ να κάνει γνωστή την ταυτότητά του στο ευρύ κοινό, μετά από τη Θεία Αποκάλυψη και αυτό το μέγιστο θαύμα που βίωσε, έβγαλε την ιατρική του μπλούζα και κατέθεσε την άδειά του στον ιατρικό σύλλογο που ανήκε, παρετούμενος από την ιατρική του ιδιότητα. Ο γιατρός αυτός σήμερα είναι μοναχός στο Άγιον Όρος. Και η ιστορία εννοείται πως είναι αληθινή. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.